Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο κορονοϊό συνιστά σοβαρή απειλή για του ανθρώπου με πολλά κιλά και η αιτία πιθανώ δεν είναι η φλεγμονή όπω πίστευαν πολλοί ειδικοί. Επιστήμονε από τη Βοστόνη διαπίστωσαν ότι η αναπνευστική δυσκολία που επιφέρουν τα περιττά κιλά είναι ένα από του κυριότερου λόγου, ενώ αντιθέτω η γενικευμένη φλεγμονή που προκαλεί στον οργανισμό η παχυσαρκία δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Πολλέ μελέτε έχουν δείξει πω οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι ασθενεί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εισαχθούν στη μονάδα εντατική θεραπεία. Να χρειαστούν διασωλήνωση, να χάσουν τη ζωή του εξαιτία τη λίμωξη που προκαλεί ο νέο κορονοϊό. Πληθυσμιακέ μελέτε έχουν επίση δείξει ότι στι χώρε με υψηλά ποσοστά παχυσαρκία καταγράφεται υψηλότερη θνησιμότητα από τη λίμωξη COVID-19. Οι πάσχοντε από παχυσαρκία είναι ιδιαίτερω ευάλωτοι στο νέο κορονοϊό, δήλωσε η επικεφαλή ερευνήτρια Αναγεί Τα από το Ιατρικό Κέντρο τη Βοστόνη. Οι ακριβεί λόγοι γι' αυτό δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Μπορεί όμω να έχουν άλλου παράγοντε κινδύνου, όπω ζαχαροδιαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή και στεφανία νόσο που επίση αυξάνουν τον κίνδυνο. Τα νοσήματα αυτά είναι φλεγμονώδη και μπορεί να επηρεάσουν την ανοσολογική αντίδραση. Στο πλαίσιο τη μελέτη, η Δόκτωρ μπορει να επηρεασουν την ανοσολογικη αντιδραση στο πλαισιο τη μελετη η Δ. μοσται και οι συνεργάτε τη συνέκριναν του δείκτε φλεγμονή σε 791 ασθενεί που νοσηλεύονταν με COVID-19. Οι ασθενεί είχαν ηλικία 18 ετών και άνω. Οι 361 από αυτού Ποσοστό 45,6% ήταν παχύσαρκοι. Όσοι από αυτού έπασχαν από δεύτερου ή υψηλότερου βαθμού παχυσαρκία είχαν διπλάσει πιθανότητε να εισαχθούν στη μονάδα εντατική θεραπεία, τετραπλάσει πιθανότητε να χάσουν τη ζωή του. Όσοι από του ασθενεί είχαν πρώτου βαθμού παχυσαρκία διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο εισαγωγή στη μονάδα εντατική θεραπεία, δεν είχαν όμω σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Οι αναλύσει αίματος που έκαναν όλοι οι ασθενείς έδειξαν ότι οι παχύσαρκοι είχαν συνήθω χαμηλότερο δίκτυ φλεγμονής τις πρώτες δύο ημέρες στι νοσηλεία του. Το έβριμα αυτό υποδηλώνει ότι οι αυξημένε αρνητικέ εκβάσει δεν σχετίζονται με τον υψηλότερο βαθμό φλεγμονής, δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Νατάσα Κόχμπεργκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρική στο Πανεπιστήμιο τη Βοστόνη. Όπω εξήγησε, οι παχύσαρκοι άνθρωποι συχνά έχουν ταυτοχρόνω λιπόδι διήθηση του ύπατο ή και μειωμένε αναπνευστικέ εφεδρείε. Μπορεί επίση ο κορονοϊό να του προκαλέσει μεγαλύτερη οικική εισβολή με πολυαργανική δυσλειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα βρήματα υποδηλώνουν ότι οι πάσχοντε από παχυσαρκία έχουν συχνά φτωχότερη έκβαση ακόμα και χωρί αυξημένη φλεγμονή.